εικόνε από το πώ επεκτάθηκε σήμερα μέσα σε μισή ώρα με ανέμου σε 9 μποφόρ η φωτιά, πώ κινήθηκε το πύρινο μέτωπο και έφτασε τόσο γρήγορα στην Αγία Παρασκευή. Πάμε να δούμε το, το βίντεο. είναι από κάμερα στο Μενίδιο, όπω εξηγούν πηγέ τη πυροσβεστική, αξιωματική πυροσβεστική. Ενώ οι φλόγε μέχρι τη μία το μεσημέρι έκαιγαν το λόφο αριστερά, όπω τον βλέπετε, στην περιοχή του στρατοπέδου Καποτά και τη Αγία Παρασκευή Μενιδίου, μέσα σε 10 λεπτά. Η φωτιά μεταφέρθηκε στον απέναντι λόφο, πάνω από τη Χαράδρα, εξαπλώθηκε με ηλικιώδη ταχύτητα μέχρι την κορυφή του βουνού και εκεί υπήρξε ο φόβος ότι θα φτάσει στον εθνικό δρυμό ε, της Πάρνηθας και ω το καζίνο. Και γι' αυτό και υπήρξε η τεράστια κινητοποίηση εκείνη την ώρα που μας έδειξε νωρίτερα και η Αδαμαντία Λιόλιου. Και όλα αυτά βέβαια ενώ τα εναέρια μέσα έκαναν συνεχείς ρήψης νερού, υπό πολύ αντίξωες συνθήκες, διότι με σε νέα αποφόρ, ε, οι, οι ρήψει και είναι πολύ επικίνδυνες για τους πιλότους των καναντέρ και των άλλων αέριων μέσων, αλλά και πολλές φορές δεν είναι αποτελεσματικές. Είδαμε λοιπόν πώς κινήθηκε η αστραπία, η φωτιά στην Πάρνηθα,